Τώρα θα φωτίσουμε ποιους. Θα φωτίσουμε όσους και όσες ενδιαφέρεστε να αγοράσετε. Όχι να αγοράσετε, και να αγοράσετε. Και να αγοράσετε, αλλά και να μισθώσετε. Γιατί ο Θέμης είναι, Θέμης Μπάκας είναι για όλα. Ακριβώς. Να μισθώσετε όμως. Εντάξει, μεγάλη πλειονότητα. Πιο πολύ ξέρεις, αφορούν όλα αυτά τα θέματα τους φίλους και τις φίλες που έχουν μπει σε μια διαδικασία και μείωση ενοικίων μετά το κορονοϊό. Mm-hmm. Αλλά και ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία ενοικίασης είτε των δικών τους ιδιοκτησιών, αλλά είτε οι ίδιοι να θέλουν την πρώτη τους κατοικία. Και σε αυτά τα θέματα νομίζω πιο ειδικός δεν υπάρχει από τον κύριο Θέμη Μπάκα που είναι πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου E-Real Estate. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά, δόξα τον Θεό. Δόξα τον Θεό. Έχουμε ωραία μέρα σήμερα που τη βλέπω. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Έτσι θα ξεκινήσει. Ελπίζω να μας χαλάσει στη συνέχεια, κύριε Μπάκα. Αγαπητέ μου Θέμη. Καλημέρα. Έτσι ακριβώς τη λέμε. Λοιπόν, να πάμε στο Zoom-y. Και στην ουσία της κουβέντας μας, γιατί ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που θέλεις να επικεντρώνεις στα ζητήματα που αφορά τον κόσμο, που αφορούν τον κόσμο. Υπάρχει ήδη μια περιραίωση ατμόσφαιρα που τη διαβάζουμε, την ακούμε από αναλύσεις, ότι υπάρχει μείωση ενοικίων. Όντως υπάρχει, σε ποιες περιοχές υπάρχει, πού έχουμε ευκαιρίες έτσι, για να μπορούμε να νοικιάσουμε σπίτι όσοι τέλος πάντων δεν βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Τα φώτα σου. Τι λέμε, και πούμε το εξής. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ότι ένα μεγάλο κύμα ιδιοκτητών που έχουν τα κοιτάξει στις γεγραμμένες περιχρόνιες μισθώσεις αρχίζουν και επιστρέφουν στις μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Να πούμε το εξής, το Δεκέμβριο 2018 είχαμε γεγραμμένες περιχρόνιες μισθώσεις, πλατφόρμες μάλλον, 74.000 ακίνητα. Το 2019 το Δεκέμβριο αγγίξαμε περίπου τις 95.000 ακίνητα γεγραμμένες περιχρόνιες μισθώσεις. Αυτοί οι ιδιοκτήτες ήδη από το 2019 Σεπτέμβριο έβλεπαν ότι τα εισοδήματά του έχουν αρχίσει και μειώνονται αισθητά, ακόμα και 30-35%. Οπότε έψαχναν νέους τρόπους να εκμεταλλευτούν τα κινητά τους. Έχει το 2020, ο Γενάρης, Φεβρουάριος, δουλεύουν ένα-δύο μήνες και μετά πλέον μέχρι και σήμερα ήταν πλέον τα κινητά τους να τους φέρουν πλέον μηδενικά εισοδήματα. Λόγω του κορονοϊού, λόγω και των μεγάλων ακυρώσεων που έχουν τα κινητά βαϊχρόνια μίσθωση. Γιατί μια εταιρεία, η ATNA, η οποία ασχολείται με έρευνες πάνω στο κομμάτι του Airbnb συγκεκριμένα, έλεγε ότι οι ακυρώσεις έχουν αγγίξει ακόμα και το 90%. Τι συμβαίνει τώρα? Πολλοί ιδιοκτήτες, λόγω όλων αυτών των συνθήκων, πήγαν στη διαδικασία και λένε ότι το ακίνητό μου εγώ πρέπει να έχει ένα εισόδημα. Είτε το έχω αγοράσει με δάνειο, είτε έχω να πληρώσω το ένφια, είτε χρειάζονται συγκεκριμένο εισόδημα για να ζήσω. Οπότε επιστρέφουν και αυτοί σιγά σιγά σε μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Διαβάζουν παντού ότι επιστρέφουν σε μισθώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι συμβατικές παραδοσιακές μισθώσεις, μακροχρόνιας μίσθωσης, είναι οι μισθώσεις οι οποίες είναι 3 χρόνια, λέει ο νόμος. Mm-hmm. Στα συγκεκριμένα κίνητα που πιστεύουν τηλέμαχοι όμως, θα δούμε πολλοί ακροατές ότι σε κυλίες αναφέρουν ότι επιστρέφουν, ότι νοικιάζουν τα κινητά τους για 4 μήνες, για 5 μήνες, για 6 μήνες ή και 1 χρόνο. Δηλαδή έχουν δημιουργήσει μια νέα τύπου μίσθωση, μια μίσθωση μεγαλύτερης διάρκειας από την βραχυχρόνια. Εκεί και πολλοί ευχαριστούν την πολυδιοκτησία και όχι στις μακροχρόνιες μισθώσεις, διότι κρατούν ουσιαστικά μια στάση αναμονής για το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία της χώρας και ο τουρισμός και γενικότερα να μπορούν να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω στο Airbnb το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν υπάρξει άνθηση και πάλι. Έχω ένα ερώτημα ακροατή. Δυστυχώς έκανα το συμβόλαιο για το καινούργιο μου σπίτι, την ενοικίασή του, μερικές ημέρες πριν από την έκρηξη του κορονοϊού και του κλειδώματος. Τότε που τα ενοίκια ήταν αρκετά ψηλά και αυτή τη στιγμή έχω κάνει ένα συμβόλαιο 3 ετών. Μπορώ να φύγω από το συγκεκριμένη μίσθωση ή με κάποιο τρόπο εδώ ο ιδιοκτήτης που τον οικοκύρης μου θα με υποχρεώσει να πληρώσω κάποια χρήματα παραπάνω, να χάσω την εγγύηση ας πούμε? Θα σας πω το εξής, τηλέμαχε. Όταν κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ναι. Και πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουμε υπογράψει. Εάν το συγκεκριμένο ακίνητο δεν θέλουμε να διαμείνουμε άλλο, μπορούμε να κοινοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τουλάχιστον 1 με 2 μήνες πριν τον ιδιοκτήτη ότι θέλουμε να φύγουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να φύγουμε ανά πάση στιγμή και να πούμε αφήνουμε το ακίνητο, σπάμε την ιδιωτική σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τον ιδιοκτήτη και δεν μας ενδιαφέρει. Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να κυνηγήσει τον μηνονικιαστή για τα κίνητα που θα χάσει, για τα εισοδήματα που θα χάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, αν θέλει κάποιο να φύγει, καλό να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του, να του εκφράσει την επιθυμία του, το πρόβλημά μου ότι είναι το ενίκιο. Να υπάρξει μια κοινή συνεννόηση. Ακριβώς, μια κοινή συνεννόηση. Δεν είναι λογικό να φύγει.
επισκεφούν και το εξής. Όντως υπάρχει μια τάση, μια αίσθηση μείωσης των μισθωμάτων, αλλά αυτό το τηλέμαχε δεν έχει ακόμα καταγραφεί σε όλες τις περιοχές της Αθήνας και για όλα τα είδη των ακινήτων. Για ποιες περιοχές μιλάμε πιο πολύ τώρα? Τα ακίνητα που βλέπουμε ότι καταγράφουν μειώσεις είναι ακίνητα μεγάλης επιφάνειας, ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια. Δηλαδή τα ακίνητα που στο παρελθόν τηλέμαχε ήταν ακίνητα τα οποία είχαν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο τιμών. Και περιμέναμε έτσι και αλλιώς με κάποιο τρόπο τη διόρθωσή τους, τη διόρθωση της τιμής τους. Δηλαδή εκτός κορονοϊού. Δηλαδή όλοι περιμέναμε ότι το δεύτερο εξάμεινο του 20 οι συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι το Παλαιοφάλιρο, η Νέα Σμύρνη, ο Άλυμος, η Άνω Γλυφάδα, η Γλυφάδα, πολλές περιοχές του κέντρου είχαν φτάσει στο ανώτερο σημείο. Μιλάμε ας πούμε για 10 και 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα τα οποία δεν ήταν ανακαινισμένα. Διότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση. Άρα αυτά τα ακίνητα θα βλέπαμε έτσι καλώς μια μείωση τιμών. Τώρα, αυτό που διαφέρει πολύ τον κόσμο είναι το εξής. Λέει, τα ακίνητα που φεύγουν από τις μακροχρόνιες μισθώσεις και επιστρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις, σε μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, πόσο κοστίζουν? Εκεί το μεγάλο ερώτημα. Αυτό που καταγράφουμε, επειδή τα συγκεκριμένα ακίνητα τηλέμα και είναι και η χαρά, είναι ακίνητα ανακαινισμένα και πλήρως επιπλωμένα, βλέπουμε ότι οι τιμές τους είναι υψηλές. Δεν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε διαδικασία να ρίξουν τις τιμές οι ιδιοκτήτες. Κρατούν ακόμη μια στάση αναμονής, έχουν μπερδέψει οι διοκτήτες σε πολλές περιπτώσεις τα εισοδήματα από τις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις με τα εισοδήματα που έπαιρναν από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και ζητούν φυσικά να ξαναπάρουν το ίδιο έσοδο. Εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι ιδιοκτήτες ότι άλλο να νοικιάζουν ένα σπίτι ως βραχυχρόνια μίσθωση και ταυτόχρονα να εργάζομαι και ο ίδιος με συγκεκριμένο ακίνητο. Δηλαδή πρέπει να πάω να ανοίξω την πόρτα στην άφηξη του επισκέπτη μου, όταν αναχωρήσει να πήγε, να πάω να κλείσω το ακίνητο, να καθαρίσω το ακίνητο, να πάω να του πετρέψω πλήσιμο, να μπω στη διαδικασία να αλλάξω σαντόνια. Έχει μια διαδικασία βραχυχρόνια μίσθωση σε σχέση με τη μακροχρόνια. Και αυτά τα εισοδήματα δεν μπορούν να είναι τα ίδια. Σημαντικό, σημαντικότατο αυτό που είπες αγαπητέ μου Θέμη. Ξέρεις, δεν σταματάμε την επαφή μας. Τις επόμενες ημέρες έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μία τελευταία ερώτηση που δέχομαι από την Μαρία, από την Κερατέα. Έχεις εικόνα Θέμη για την παράταση των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας μέχρι πότε δηλαδή μπορούν να καταβάλουν μισθώματα με μειωμένο μίσθωμα, δηλαδή με την έκπτωση του 60%? Χαρά, αυτό έχει άμεση σχέση με το επάγγελμα της ακροάτριας. Ναι, ναι, όχι. Το επάγγελμά της ανήκει σε εταιρεία που ήταν μέσω του ΣΚΑΠ. Δηλαδή ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Έχει παράταση όμως. Θα σου πω το εξής. Εάν δεν κάνω λάθος, ο τελευταίος μήνας για τους εργαζόμενους των εταιρεών που είχαν ενταχθεί στο ΣΚΑΠ. Πληττόμενους, ναι. Είναι μέχρι και τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι Ιούνιο. Οι μόνες κατηγορίες επαγγελμάτων, οι οποίες συνεχίζονται και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι οι εταιρείες μεταφορών, είναι τα γυμναστήρια και τα κτίρια που σχέση τον πολιτισμό, δηλαδή τα θέατρα, στο σινεμά, κινηματογράφη κλπ. Μάλιστα. Οπότε είμαστε μέχρι Ιούνιο σίγουρα κατοχυρωμένοι και από εκεί πέρα μέσω της κυβέρνησης θα μάθουμε αν θα γίνει κάποια παράταση επιπλέον. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Τέλεια. Έγινε. Εγώ νομίζω ότι είμαι καλυμμένη. Δεν έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Μας καλύψατε, κύριε Μπάκα. Στον δικό μου υπολογιστή. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, Θέμη. Να είσαι καλά. Πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου.